Είμαι η Ελεάνα, είμαι από την Κομωτινή. Ασχολούμαι με τη μουσική και το τραγούδι. Κάνω κάποιες μουσικές σπουδές στην Αθήνα. Το τελευταίο μήνα έλαβα μέρος σε ένα καινούριο talent show του Antenna, το Rising Star. Και πήγα στην πρώτη οντισιόν, πέρασα. Στην οντισιόν έλαβαν μέρος 7.000 άτομα. Εγώ πέρασα κατευθείαν και την επόμενη φάση, επειδή τους άρεσε ιδιαίτερα και πήγα κατευθείαν στη live εμφάνιση. Εγώ δήλωσα ένα κομμάτι, το Alone, από τους Heart, είναι ένα τραγούδι το 80, αλλά δεν ξέρω ακόμα αν θέλουν να πω σίγουρα αυτό, θα κάνουμε κάποιες πρόβες και ανάλογα. Στην οντισιόν ποιο κομμάτι είπες? Είπα τρία, είπα της Whitney Houston το I Wanna Dance With Somebody, είπα το Τράβα Σκανδάλι της Πρωτοψάλτη, και είπα και ένα ρεφρέν από το Μία Φορά και έναν Καιρό, τον Μπλε. Ο στόχος μου δεν είναι να νικήσω, αλλά είναι ένα βήμα για να μπω μέσα σε αυτό το χώρο και να γνωρίσω κάποιους μουσικούς παραγωγούς, κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό και να με βοηθήσουν για να εξελιχθώ περισσότερο. Έχεις επιλέξει να ασχοληθείς με το τραγούδι, έτσι? Θέλεις να γίνεις τραγουδίστρια? Ναι, αυτό είναι το όνειρό μου. Πάντα από μικρή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι πρώτα είναι το ταλέντο, το δώρο του Θεού που σου δίνει τη φωνή, μια καλή φωνή, που εσύ σιγά σιγά την καλλιεργείς και την εξελίσσεις. Και μετά πιστεύω είναι ότι η στήριξη από τους ανθρώπους γύρω σου, την οικογένειά σου, τους καθηγητές σου που βλέπουν ότι έχεις κάποιο ταλέντο και σε παροτρύνουν να το εξελίξεις. Ποιοι είναι τα στήριγματά σου? Ποιοι σε ενθαρρύνουν? Πρώτα απ' όλα η οικογένειά μου, η μαμά μου, ο παπάς μου, τα αδέρφια μου, οι κολλητοί μου φίλοι, αγόρια, κορίτσια, είναι πολύ. Έχω δόξα τον Θεό, έχω πολλούς φίλους που τους αγαπάω και με αγαπάν. Με στηρίζουν ό,τι κάνω σε live, σε βιντεάκια στο Instagram, στο Facebook, ό,τι ανεβάζω. Έχω πολύ καλά θετικά σχόλια. Με ενθαρρύνουν, είναι πάντα κοντά μου. Αυτά. Γενικότερα ακούω και από τον κόσμο καλά λόγια και σε καραόκι που πάω στην Αθήνα και δασκάλους που έχω. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Βέβαια, πάντα πρέπει να μαθαίνουμε μέσα από αυτό και να εξελισσόμαστε, γιατί ποτέ δεν σταματάει τίποτα.